Παρακαλώ. Κύριε Καραθανασόπουλο, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό θα ακουστούν πολλά ερωτηματικά, θα μπουν πολλά διλήμματα στη συζήτηση, που όμως έχουν ως στόχο και σκοπό να συσκοτήσουν το πραγματικό ερώτημα. Και το πραγματικό ερώτημα ποιο είναι? Γιατί το ρολόι της ιστορίας να γυρίζει προς τα πίσω? Γιατί η νέα γενιά να ζει χειρότερα από την προηγούμενη γενιά αντί να ζει καλύτερα? Γιατί να καταργούνται μια σειρά δικαιώματα και κατακτήσεις αντί αυτά να διευρύνονται έτσι όπως ορίζει η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας? Μήπως αυτή η κατάσταση και αυτή η εικόνα είναι απλά και μόνο μια ελληνική ιδιομορφία? Το βλέπουμε αυτό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, αντίστοιχα μέτρα να παίρνονται φαλκίδευσης και κατάργησης δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Μήπως γιατί το σύστημα, το καπιταλιστικό, είναι ένα σύστημα που σαπίζει και θυσιάζει την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών στο βωμό της καπιταλιστικής κερδοφορίας, με αποτέλεσμα ο κοινωνικά παραγόμενος πλούτος να συσσωρεύεται σε όλο και λιγότερα χέρια, όπως δείχνουν τα στοιχεία της εξέλιξης του παγκόσμιου πλούτου και σε ποια χέρια ανήκει? Έτσι λοιπόν, για το ΚΚΕ, το πραγματικά νέο είναι αυτό που συμβαδίζει με την εποχή. Είναι δηλαδή να απολαμβάνει ο λαός τον πλούτο που παράγει. Είναι να χρησιμοποιείται τα επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνολογίας, για να δουλεύει κάτω από καλύτερες συνθήκες, με λιγότερο εργάσιμο χρόνο, με καλύτερο εισόδημα και αναβαθμισμένες. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Ένα λεπτό, κύριε Καραθανασόπουλο. Κύριε Γρηγοράκο, παρακαλώ, καθίστε κάτω. Σας παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Οι οποίες θα του εξασφαλίζουν ένα πολύ καλύτερο επίπεδο ζωής, με ελεύθερο χρόνο για να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, για να απολαμβάνει τις ομορφιές της φύσης και της ζωής, με κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών σε σύγχρονα σπίτια εντός ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, με ελεύθερους χώρους, παιδικές χαρές, με ολοκληρωμένα συστήματα αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας. Πώς θα γίνουν όμως αυτά? Εμείς το λέμε καθαρά. Με την κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, η οποία θα απελευθερώνει τις μεγάλες αναξιοποίητες αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει σήμερα η Ελλάδα και οι οποίες μπορούν να ικανοποιήσουν τα λαϊκά συμφέροντα. Όταν όλα τα οικονομικά εργαλεία μπουν στην υπηρεσία του λαού, όταν οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του τόπου γίνουν κοινωνική περιουσία και το εμπόριο κρατικό, με αυτά τα εργαλεία μπορεί η νέα εξουσία που πιστεύουμε εμείς να σχεδιάσει κεντρικά την οικονομία, να δώσει δύναμη και ανάπτυξη στους κλάδους και στις περιφέρειες, να αναπτύξει την αγροτική παραγωγή δίπλα στον κοινωνικοποιημένο τομέα της οικονομίας, για να εξασφαλίσει επαρκή υγιεινή διατροφικά προϊόντα για το λαό, αλλά και πρώτες ύλες για τη μεταποίηση. Έτσι μπορεί να εξαλειφθεί οριστικά η αναρχία της παραγωγής που χαρακτηρίζει το καπιταλιστικό σύστημα, να εξαλειφθεί η ζούγκλα του καπιταλιστικού ανταγωνισμού για το όλο και δυνατό μεγαλύτερο κέρδος. Μόνο έτσι μπορούν να εξαλειφθούν οριστικά και οι οικονομικές κρίσεις. Έτσι λοιπόν, η λαϊκή εξουσία μπορεί να αξιοποιήσει και να κατανείμει το σύνολο του εργατικού δυναμικού της χώρας, εξαλείφοντας την ανεργία, να διαμορφώσει όρους και προϋποθέσεις για να εξαλειφθούν οι αιτίες της γυναικείας ανισοτιμίας και να στηριχτούν με πλήρες υποδομές οι σχέσεις των δύο φύλων, η θέλησή τους για οικογένεια χωρίς κανένα οικονομικό κίνητρο, προστατεύοντας τη μητρότητα, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, να εξασφαλιστεί το δικαίωμα της δουλειάς, να καταργηθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στην υγεία και στην πρόνοια, για να αναπτυχθεί ένα αναβαθμισμένο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεό σύστημα υγείας και πρόνοιας. Έτσι μπορεί να αναπτυχθεί ο λαϊκός αθλητισμός και πολιτισμός. Η λαϊκή εξουσία μπορεί να καταργήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για τα πολεμικά υπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ, να προχωρήσει σε μονομερή διαγραφή του χρέους
το οποίο είναι προϊόν της καπιταλιστικής διακίνησης. Παρακαλώ, σταματήστε να μιλάτε. Ξέρετε τώρα. Η αποδέσμευση της χώρας από τις αλυσίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ θα διαμορφώσει ευνοϊκούς όρους για τη σύναψη υποφελών διεθνών σχέσεων συνεργασίας με όλες τις χώρες του κόσμου. Μήπως αυτά τα οποία λέει το ΚΚΕ είναι ωραία αλλά ανέφικτα? Μήπως όλα αυτά τα λένε κάποιοι ρομαντικοί και ονειροπόλοι, ή κάποιοι όπως τους χαρακτηρίζουν ορισμένοι χιλιαστές που ζουν μακριά από την πραγματικότητα και τα παραπέμπουν όλα στη δευτέρα παρουσία? Όμως αυτό το ερώτημα έχει απαντηθεί εδώ και καιρό και πολύ καθαρά από το στίχονος ποιητή. Δεν βαστώ, θα πέσω κάτω, ντράπου, της προγόνης ντράπου, αντραλίζομαι, πεινώ, θα φας τον ουρανό. Έτσι λοιπόν, δυστυχώς για σας, οι διαχειριστές και απολογητές του συστήματος του καπιταλιστικού είναι αυτοί που τα παραπέμπουν όλα και επικαλούνται τη δευτέρα παρουσία. Η πρόταση του ΚΚΕ είναι ρεαλιστική και αναγκαία, γιατί συμφέρει την εργατική τάξη και το λαό. Απαντάει στην ικανοποίηση των σύγχρονων αγών και πώς αυτές θα ικανοποιηθούν. Γιατί ρεαλισμός και αναγκαιότητα είναι πάνω απ' όλα να συμβαδίζει η ζωή και η ευημερία με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τι χρειάζεται? Απλά και μόνο η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και να πάρει την εξουσία και τα κλειδιά της οικονομίας η εργατική τάξη μαζί με τα σύμμαχα κοινωνικά στρώματα. Αν θα πει κάποιος, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, μήπως η κυβέρνηση σήμερα Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, μπορεί κάτι, ρε παιδί μου, να κάνει? Έστω και κάτι επιμέρους, τέλος πάντων. Εμείς λέμε καθαρά, η νέα εποχή και η αλλαγή πορείας που ισχυρίζεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ αποτελούν για το λαό κενό γράμμα. Και το αποδεικνύει αυτά περίτρανα και ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2019. Ένας κρατικός προϋπολογισμός ο οποίος είναι άδικος, είναι ταξικός και οδηγεί στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης απέναντι στην εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Είναι ένας προϋπολογισμός που αποτελεί εργαλείο αναδιανομής του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου από τους λιγότερους φτωχούς προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, των οικονομικών ελίτ, των κεφαλοκρατών. Είναι ένα εργαλείο εφαρμογής στο σχεδίο της αστικής τάξης και των αναγκαίων προσαρμογών που πρέπει να γίνουν για να βοηθηθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη. Με τον κρατικό προϋπολογισμό για το 19 συνεχίζεται η φοροεπιδρομή απέναντι στα λαϊκά στρώματα. 1 δισεκατομμύριο παραπάνω φόρους θα κριθούν απειρός για το 2019 σε σχέση με το 2018. Η επόμενη μέρα δηλαδή δεν συνοδεύεται από καμιά φορολογική ανακούφιση για το λαό, ενώ αντίθετα το μεγάλο κεφάλαιο παραμένει στο απειρόβλητο, πληρώνοντας σκανδαλωδώς, και αν θα πληρώσει, περίπου το 6% από το σύνολο των φορολογικών εσόδων. Ένα δεύτερο στοιχείο του κρατικού προϋπολογισμού είναι η μειώση των δαπανών. Οι παροχές προς τους εργαζόμενους θα μειωθούν σε σχέση με το 2018 κατά 530 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις μειώνεται κατά 275 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μείωση της χρηματοδότησης στα νοσοκομεία τη στιγμή που βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Κι όμως η κυβέρνηση, στη νέα εποχή, την εποχή μετά τα μνημόνια, εξακολουθεί να μειώνει ακόμη περισσότερο την κρατική χρηματοδότηση προς τα νοσοκομεία. Έχουμε μείωση της χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ, με αποτέλεσμα να αυξάνονται ακόμη περισσότερο οι ίδιοι πόροι που προέρχονται από τα τέλη, την τοπική φορολογία, από το σύστημα της ανταποδοτικότητας. Έχουμε μείωση της κρατικής χρηματοδότησης ασφαλιστικά ταμεία κατά 935 εκατομμύρια ευρώ, αποτέλεσμα της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων. Η κυβέρνηση μπορεί να πανηγυρίζει ως επιτυχία τη στιγμή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς της συντάξης. Όμως αποτελεί πρόκληση αυτός ο πανηγυρισμός τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία αποκατάσταση των τεράστιων απολειών που έχουν υποστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ οι συνταξιούχοι. Και βέβαια πολύ περισσότερο αποτελεί πρόκληση όταν ως αντιστάθμισμα, όπως άλλωστε επιβεβαιώνει και η ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ενισχυμένη Εποπτεία της Ελλάδας τον Νοέμβριο του 2018,
ως αντιστάθμιμα στη μη περικοπή της προσωπικής διαφοράς, αποτελεί το πάγωμα των συντάξεων έως το 2022, το οποίο θα έχει το ίδιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, λέει η Κομισιόν, σε σχέση με την κατάρρευση προσωπικής διαφοράς. Δηλαδή, και πάλι χαμένοι θα βγουν το σύνολο των συνταξιούχων λόγω ακριβώς της μη της μαρτυποποίησης των συνταξιών τους. Και δεν είναι μόνο αυτό βεβαίως ότι υπάρχει αυτή η απώλεια. Την ίδια στιγμή, στο όνομα της μη περικοπής, η κυβέρνηση προχωρά στην κατάρρευση μιας σειράς κοινωνικών παρεμβάσεων, αντίμετρα τα λέγατε, ύψους 1,7 δισεκατομμύριων ευρώ. Παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν την επέκταση του προγράμματος σχολικά γεύματα, τη δαπάνη για τη δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών, τη μείωση της δαπάνης για την επιδότηση του ενοικίου και την κατάργηση της επιδότησης της δαπάνης για τη μη συμμετοχή των συνταξιούχων στη φαρμακευτική αγωγή. Έτσι λοιπόν, ένας κρατικός προϋπολογισμός με αύξηση των φορολογικών εσόδων και μείωση των κρατικών δαπανών δεν το λες και επεκτατικό, κύριε Υπουργέ. Αλλά για να είμαστε και πιο ακριβείς, έχει ένα δίκιο αυτό που λέτε. Ποιο είναι αυτό? Είναι ένας προϋπολογισμός περιοριστικός όσον αφορά τα λαϊκά στρώματα, τις ανάγκες τους και τα δικαιώματά τους, και την άλλη μεριά είναι επεκτατικός όσον αφορά τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Για παράδειγμα, στο όνομα των αντισταθμιστικών μέτρων επιδοτείται τις επιχειρήσεις με τις ασφαλιστικές εισφορές των νέων εργαζόμενων. Είναι ή δεν είναι αυτή η επιδότηση των επιχειρηματικών ομίλων, και όχι βεβαίως επιδότηση των νέων εργαζόμενων? Μειώνεται με το υπερπλεώνασμα το οποίο το πληρώνουν με το αίμα τους τα λαϊκά νοικοκυριά για να μειώσει το φορολογικό συντελεστή για τα επιχειρηματικά κέρδη. Τι είναι αυτό, ταξική μεροληψία υπερπαϊνού, υπέρ βεβαίως των επιχειρηματικών ομίλων? Και όχι μόνο αυτό, μειώνεται το συντελεστή φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών. Για ποιον το μειώνεται? Για το λαό, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, ή για τις οικονομικές ελίτ? Είναι για τις οικονομικές ελίτ. Και είναι πρόκληση οι οικονομικές ελίτ που προστατεύεται να πληρώνουν μόνο το 10% για τα διανεμόμενα κέρδη, ενώ ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο αγρότης και αυταπασχολούμενος να πληρώνει 22%. Έτσι λοιπόν, ο κρατικός προϋπολογισμός αποδεικνύεται ένα πολύ, πολύ χρήσιμο εργαλείο για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Η δίκαιη ανάπτυξη που λέτε πατάει πάνω στα συντρίμμια των εργασιακών και λαϊκών δικαιωμάτων που έχουν επιβάλει μνημονιακοί νόμοι. Μνημονιακοί νόμοι οι οποίοι έγιναν για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Και με τους μνημονιακούς αυτούς νόμους, τους οποίους και η σημερινή κυβέρνηση διατηρεί παρά το τυπικό, τυπική λήξη των μνημονίων, διαμορφώθηκαν αυτοί οι μηχανισμοί οι οποίοι αναπαράγουν μια φτηνή αναλώσιμη εργατική δύναμη χωρίς συγκροτημένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας οδήγησε στην κατεδάφιση των εργατικών δικαιωμάτων. Και όλα αυτά μαζί που οδήγησαν, τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά. Οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου, δηλαδή μερικής απασχόλησης, μερική απασχόληση για μερική ζωή. Είναι συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας. Όλα αυτά οδήγησαν στην εντατικοποίηση της εργασίας, που είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των θανατηφόρων ατυχημάτων. Όλα αυτά οδήγησαν το 2017 το 25%, το 25% των εργαζόμενων να αμείβεται με λιγότερα από 500 ευρώ μειχτά. Όλα αυτά οδήγησαν ο μέσος μισθός να κατρακυλάει. Από 1.011 ευρώ που ήταν το 2014, έφτασε το 2017 στα 982 ευρώ. Και για να μην θεωρηθεί βεβαίως ότι για όλα αυτά φταίει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τα έργα και οι μέρες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι αποκαλυπτικά. Μια έκθεση της διανόησης λέει το εξής, ότι από το 2009 στο 2014 μειώθηκαν οι μισθωτοί, έχασαν το 38,6% των εισοδημάτων τους. Οι αυταπασχολούμενοι έχασαν το 40,3% των εισοδημάτων τους, οι άνεργοι το 43,8% των εισοδημάτων και οι συνταξιούχοι
το 32,5%. Να τα έργα και οι μέρες, Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, που βεβαίως έφτιαξαν το υπόβαθρο αυτών των αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων. Και βεβαίως όλους αυτούς, έτσι σας αποκαλύπτει και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και λοιπούς, η έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, που είναι συμβουλός σας αν δεν κάνω λάθος. Τι λέει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας? Ότι από το 2008 έως το 2017 κάθε χρόνο σε ετήσια βάση μειώνονταν το πραγματικό εισόδημα των μισθωτών κατά 3,1%. Δηλαδή πάνω από 37-38%. Να λοιπόν ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και βεβαίως δεν έχει να κάνει μόνο με τα εργασιακά σχέσεις και τα εργασιακά ζητήματα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πήρε τη σκυτάλη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για να ολοκληρώσει την κατεδάφιση του ασφαλιστικού συστήματος. Και ο νόμος Κατρούγκαλο ακριβώς ολοκληρώσε αυτό το έγκλημα. Γιατί μειώσατε το συντελεστή αναπλήρωση των συντάξεων από 70% που ήταν στο 33-43% ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας. Αυτό που οδήγησε στη μείωση των συντάξεων. Η κατώτατη σύνταξη επί των ημερών σας διαμορφώνεται στα 413 ευρώ. Πόσο ήταν πριν? 716 μαζί με το ΕΚΑΣ. Πόσο έχασαν ο συνταξιούχος που αμείωνε την κατώτερη σύνταξη? 300 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι αποτέλεσμα και έργο του νόμου Κατρούγκαλου. Αυξήσατε τα ωρία συνταξιοδότησης. Αυξήσατε τις εισφορές. Αυξήσατε τη συμμετοχή των συνταξιούχων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αλλά πάνω απ' όλα τι κάνατε? Προχωρήσατε ένα βήμα παραπέρα από αναδιανεμητικό χαρακτήρα και κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, το μετατρέψετε σε ανταποδοτικό χαρακτήρα, κάνοντας την ασφάλιση ατομική ευθύνη. Για να υποχρεώνεται ο εργαζόμενος να καταφεύγει στη συμπληρωματική ασφάλιση για να τα βγάλει πέρα. Και η συμπληρωματική ασφάλιση πώς γίνεται? Το στέλνεται δηλαδή στο στόμα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Είτε με τα ιδιωτικά συμβόλαια είτε με τα επαγγελματικά ταμεία. Γι' αυτό ακριβώς δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα φέρατε δύο οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης που διευκολύνουν ακόμη περισσότερο τη δράση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, όπως κάνετε και χθες, στο χθεσινό νομοσχέδιο. Έτσι λοιπόν, το αντιασφαλιστικό έκτρωμα Κατρούγκαλου ενσωματώνει και το πνεύμα και το γράμμα του ασφαλιστικού συστήματος Πινοσέτ. Και δεν είναι βεβαίως μόνο οι εργαζόμενοι. Οι αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες και οι έμποροι, εκτός από τη φοροεπιδρομή και την αντιασφαλιστική λέλαπα, έχουν να αντιμετωπίσουν στο όνομα του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων και τη δράση των μονοπωλιακών ομήλων, των πολυεθνικών και των πολυκαταστημάτων. Σπρώχνονται έτσι βία εκτός αγοράς. Και όταν η κυβέρνηση απευθύνεται στους γεωργοκτηνοτρόφους, τους καλεί να βάλουν πλάτη για τη στήριξη της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομήλων. Και άμα περισσέψει για αυτούς κανένα ψίχουλο, μπαίνοντας μαζί με τους μονοπωλιακούς λύκους στο μαντρί των διεπαγγελματικών οργανώσεων, της συμβολαιακής γεωργίας, των διάφορων ΠΟΠ, που πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η ΦΕΤΑ μπορεί να παράγεται και στο Βιετνάμ. Αυτό δεν το είπε ο κύριος Τσίπρας όταν πήγε στα Καλάβρητα. Και την ίδια ώρα μένουν αναξιοποιητές και καταστρέφονται παραγωγικές δυνατότητες που υπάρχουν για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό είναι η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, ή επιδοτείται μέσα των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την απόρριψη των αλλιευτικών σκαφών. Έτσι λοιπόν, η δίκαιη ανάπτυξη που προωθεί η κυβέρνηση παρέχει νέα προνόμια στις στρατηγικές επενδύσεις. Είναι στη διαβούλευση ο νόμος του κυρίου Δραγασάκη. Σκανδαλώδη προνόμια. Χρησιμοποιεί όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ικανοποίηση των αναγκών των μονοπωλίων. Η δίκαιη ανάπτυξή σας στιγματίζεται από τα μεταβαγμένα πρωτογενή πλονάσματα μέχρι το 2060. Αλλά και όλα αυτά έχουν να κάνουν με μια ανάπτυξη ανεμική και αβέβαιη εξαιτίας της επιβράδυσης της παγκόσμιας οικονομίας, της όξυσης των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα και τις μεγάλες οικονομίες. Ανταγωνισμούς στους οποίους εμπλέκεται και η Ελλάδα στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθμισης. Η κυβέρνηση μετατρέπει την Ελλάδα
σε σημεοφόρο των αμερικανατοϊκών σχεδιασμών, αυξάνοντας τους κινδύνους για την εδαφική ακαιρεότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο μιας άσφαιρης αντιπαράθεσης που κλιμακώνεται ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Μια αντιπαράθεση που επιδιώκει να κρύψει και να συγκαλύψει τη συμφωνία των κομμάτων αυτών στην πολιτική που υπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους στόχους της αστικής τάξης για γεωστρατηγική αναβάθμιση, που επιδιώκεται μέσα από αυτή την αντιπαράθεση να προωθήσετε την αναπαλαίωση αλλά και τη θωράκιση του αστικού πολιτικού συστήματος, που θέλετε να οδηγήσετε στη μείωση των απαιτήσεων του λαού σε επίπεδο προγραμμάτων φιλανθρωπίας και τίποτε άλλο, που επιδιώκετε τον εγκλωβισμό της λαϊκής συνείδησης ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη για να επιλέγει κάθε φορά το δυνάστη της. Δύο λεπτά αρκούν, κύριε Καραθανασόπουλε. Ένα λεπτό. Και δύο. Ναι. Η διαπάλη αυτή έχει όμως και βέβαια ένα σκοπό. Ποιος είναι αυτός, για το ποιος θα δώσετε καλύτερα εχέγγυα ότι μπορεί να εφαρμόσει την αντιλαϊκή πολιτική είτε με το μαστίγιο είτε με το καρότο. Και σε αυτό βεβαίως το δρόμο βαδίζουν και όλα τα υπόλοιπα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, αλλά και η Χρυσή Αυγή, που είναι ένα προδοτικό, αντιπατριωτικό κόμμα, το οποίο θέλει την Ελλάδα να μετατραπεί σε φορολογικό παράδεισο για τους επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί επικαλείται κάθε φορά τα παραδείγματα της Βουλγαρίας και της Κύπρου, φτιάχνει γραφεία δουλεμπορικά για φτηνό εργατικό δυναμικό χωρίς δικαιώματα, επιτίθεται στους αδύναμους για να προστατεύσει τα αφεντικά. Αποτελεί δηλαδή τον εκτελεστικό βραχίωνα και το δολοφονικό χέρι του συστήματος. Αντί λοιπόν εμείς λέμε καθαρά ο λαός να ψάχνει να βρει τις διαφορές που έχετε εσείς και η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, που είναι απειριοελάχιστες, καλύτερα να κάνει τη διαφορά και να εμπιστευτεί σήμερα το ΚΚΕ με αποφασιστικότητα να το ισχυροποιήσει. Γιατί? Γιατί αποτελεί την εγγύηση για ένα πολύ πιο δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα, το οποίο θα πατά πάνω στα εργατικά σωματεία και συνδικάτα, θα πατά πάνω στους φορείς οργάνωσης της λαϊκής συνοικίας και θα προωθεί την κοινωνική συμμαχία για τη λαϊκή αντεπίθεση, η οποία θα σημαδεύει τον πραγματικό αντίπαλο, τη δράση των μονοπωλίων και το σύστημα που διασφαλίζει το καπιταλιστικό κέρδος και όχι απλά και μόνο τους διαχειριστές κάθε φορά, για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές. Από αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2019. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.